αρέσει λοιπόν κάποιος, μας ενδιαφέρει. Πώς θα τον προσεγγίσουμε? Υπάρχουν άραγε μαγικές συνταγές στο φλερτ? Να είναι άραγε η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου μια καλή αφορμή για να προσεγγίσουμε το άτομο που μας ενδιαφέρει? Στην περίπτωση που είμαστε ήδη σε σχέση, πώς μπορούμε να την αναζωπυρώσουμε? Και αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Για αυτές λοιπόν τις απορίες θα μας απαντήσει η απόψινή μας καλεσμένη, η οποία είναι σεξολόγος, ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων και γάμου, η κυρία Τάνια Μπαταλαμά. Καλησπέρα σας, κυρία Μπαταλαμά. Καλησπέρα, τι κάνετε? Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κυρία Μπαταλαμά, αν υπάρχουν μαγικές συνταγές στο φλερτ. Όλοι ψάχνουμε για τη μαγική συνταγή στο φλερτ. Είναι μια ερώτηση που την ακούω πολλές φορές. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή, όσο και αν θα θέλαμε να υπάρχει κάτι που να λειτουργεί 100% των φορών. Θα έλεγα ότι σίγουρα βοηθάει το να είμαστε ο εαυτός μας και να μην προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να βελτιωθούμε.